τον Άρη σαν μια εταιρεία που είπαμε που πουλάει καλαμάκια, πουλάει ομπρελίτσες, πουλάει ξέρω εγώ κάρβουνο, τέτοια εταιρεία. Ακόμα και σε αυτά που κάνει. Στι mm επαφέ -hmm. Στις επαφές που είχε ας πούμε με τη συγκεκριμένη επιτροπή. Που μετά από πολύ, καιρό που του έστειλε επιστολή η επιτροπή για να τους παραχωρήσει ουσιαστικά να του εξοδοτήσει να τρέχουν σαν διοίκηση, το κάνει σήμερα. Περάσαν 15 μέρες για να γίνει αυτό. Και του εξοδότησε να μπορέσουν να τρέξουν κάποια πράγματα πλέον μια τρεμερή επιτροπή Αρβανίτη, Καπάζοβλου και Ζεμπέκη. Να τρέξουν κάποια πράγματα να προλάβουν. Τι να προλάβουν από όλα αυτά βέβαια. Έτσι. Το πρώτο μέλημα αυτή τη διοίκηση είναι να δει τι μπορεί να γίνει όσον αφορά με το κουπόνι εισιτήριο, να τα βάλει σε μία τιμή όλα και από εκεί να δίνει στου παίκτε. Αυτό δηλαδή που έγινε στο, το προηγούμενο μάτζ με το Λαύριο και υπήρχαν θέματα ε, γιατί δεν μπορεί να μπει με το κουπόνι στο γήπεδο, να αγοράσει εισιτήριο και μετά να πάρει το κουπόνι. Mm -hmm. Πλέον μπορεί να εξομαλυθεί διαφορετικά, να βρει αυτή η επιτροπή και να διαχειρίζεται. Το σημαντικό να διαχειρίζεται αυτή τα λεφτά. Όχι πλέον να δι... Κανεί από του ε, Μάνο ή Νικολάσκαρη δεν μπορεί να διαχειρίζεται τα λεφτά. Έτσι. Από τη στιγμή που ήταν αυτή η διοίκηση. Ε, ένα ακόμα πρώτο μέλη με αυτή τη διοίκηση είναι να μιλήσει με αυτού που έχουν καταθέσει την αίτηση τη στιγμη που ηταν αυτη η διοικηση ενα ακομα πρωτο μελημα αυτη τη διοικηση ειναι να μιλησει με αυτου που εχουν καταθεσει την αιτηση τη καταψη Υπάρχει με αυτό ένα πρώτο διακανονισμό. αλλά πλέον μπορούν να μιλήσουν με ένα θεσμικό ρόλο αυτοί οι άνθρωποι προς τους παίκτε και τους μάνατζερ και τους δικηγόρους για να μπορέσουν να αριστοκοπήσουν μια συμφωνία ώστε να μην έχουμε στην επόμενη εβδομάδα που υποτίθεται οι υποθέσεις έχουν πάει πριν να βολεί επαορίστο ουσιαστικά είναι για την επόμενη εβδομάδα να μην ε, συμπεριληφθούν καν, να μην υπάρχει πλέον θέμα κατά τους και βέβαια να επικοινωνήσουν με όλους τους αθλητές οι οποίοι είναι σε μια ανάλογη διαδικασία και είναι πολλοί αυτοί ή το σκέφτονται ή έχουν διαταγές πληρωμής στα χέρια τους και δεν έχουν ακόμα ασκήσει αυτό το δικαίωμα συγγνώμη να το προχωρήσουν Έτσι. ένα δηλαδή μέτωπο που πρέπει να τρέξει αυτή την επιτροπή και θα το κάνει άμεσα είναι να μιλήσει με αυτούς που δικαστικά είναι σε μια διαδικασία με τον Άρη να μπορέσει να φτάσει σε κάποιου διακανονισμού και να γλιτώσει όσο γίνεται περισσότερα χρήματα. Έτσι, βασικό και αυτό το κομμάτι το οποίο απειλεί άμεσα τον Άρη η κατάψη εγκυητικής. Το πάνω α για παράδειγμα τη Φίμπα, έρχεται πιο μετά στην όλη ιστορία. Γιατί η χρονιά είναι σε εξέλιξη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άρη, ούτε να πάρει παίχτη, ούτε τίποτα. Έτσι, και άμα κάνει και μια διονύκη, ακόμα που λέει ο λόγο, ηρεμεί και από το θέμα επικίνδυνε καταστάσει. Έτσι. Οι στόχοι πιο ψηλά, παιδιά, να μην κουρδευόμαστε και γι' αυτό ξεκίνησε την Ευρώπη. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εντάξει, οι παίχτε θέλουν να κερδίσουν, έτσι το είπε και ο Τσαρέλ Αλλά να, για να είμαστε δικημενικοί, ο Άρη πρέπει να κάνει κάποιε συγκεκριμένε νίκε αυτή τη στιγμή. Και ακούω, επειδή παρακολουθώ και εγώ τα social media και μιλάω με κόσμο, και ακούω και κάποιου να λένε για Ευρώπη ότι επειδή δεν μπορούμε να βγούμε στο Champions League του χρόνου λόγω κατάταξη να πάμε στο γύρο. Για ποιο γύρο κάνει να παγάλει. Για να κάνει μια ομάδα, και... για να πα και... σε μια διοργάνωση. Πρέπει να κάνει μια ομάδα. Ο Άρη έχει να λύσει 100 100.000 θέματα με παίχτε και με λεφτά. Πώ θα πα στο Eurocup. Τι θα πουλήσει το γύρο που Το Eurocup δεν σε θέλει, εγώ λέω αν ο, Μπετρο, Μπερτομέο δεν κρατάει μανιάτικο τη συμπεριφορά του Λάσκαρη στο θέμα του. Έτσι γιατί τότε επικροτούσαν κάποιοι το Λάσκαρη, το πώ φέρθηκε στον Μπερτομέο, έτσι που είπε όχι. Αλλά αυτά βλέπετε γυρίζει, η ζωή έχει γυρίσματα, η τροχός είναι. είναι, ο Μπερτομέο δεν είπε κάτι τρελό τότε στο Λάσκαρη. Τον είπε κάνει μια ομάδα 4-5 εκατομμύρια, πες στο Eurocup και άμα είναι πες και στην Ευρωλίγκα. Πάρτε το Eurocup. Δεν τον είχε πει κάτι τρελό. Έτσι. Δεν τον είχε πει, εντάξει, κάνει μια ομάδα 1 εκατομμύριο και θα σε πάρω στην Ευρωλίγκα ή κάνει μια ομάδα 10 εκατομμύρια. Έτσι. Απλά τότε ο Λάσκαρη δεν ήθελε να κάνει μια τέτοια ομάδα. Και το είχε πει κιόλα. Παρότι είχε, όπω είπε, τη δυνατότητα να το κάνει, δεν το έκανε. Έτσι. Αλλά για να μην κοιλάμε, είναι αντικειμενικά γιατί. <χε>, Ξέρει ξαφνικά, όταν βλέπει κάτι, αρχίζει και ξεφεύγει. Δεν χρειάζεται να ξεφεύγουμε σε θέματα Ευρώπη. Κατά πρώτη φάση αυτή τη στιγμή. Το θέμα αυτή τη στιγμή για τον Άρη να λύσει τα προβλήματά του με αυτή την επιτροπή που θα προσπαθήσει να τρέξει, θα βάλουν λεφτά αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, τη στιγμή που ξέρουν ότι μπορεί, δεν θα πάρουν πίσω ποτέ. Δεν θα πάρουν πίσω. Αλλά πρέπει να τρέξουν κάποια θέματα. Άμεσα. Και Βέβαια υπάρχουν και άλλα πίσω. πολύ μεγάλα Σε θέματα. αυτό το κομμάτι που αναφέρει το τη Ευρώπη, επειδή το, το είχαμε ζήσει τα, τα προηγούμενα χρόνια η ομάδα μα ήταν στο Eurogap, έτσι. Γιατί τότε δεν υπήρχε Champions League. Ναι. Ε, υπήρχε μόνο το Eurocup σαν επιλογή και υπήρχε και αυτό το Euro Challenge, νομίζω λεγόταν τότε τη FIBA. Euro τέλο πάντων ήταν ε, πολύ πιο χαμηλή, ε, πολύ πιο χαμηλό επίπεδο διοργάνωση. Ε, και δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι τώρα. Ε, ουσιαστικά το, το Champions League αυτό που δίνει σε ομάδε αυτού του επίπεδου που δεν έχουν. Οκ, okay, κάποιε έχουν ένα μεγάλο budget, ε, αλλά είναι ομάδε οι οποίε δεν είναι Τη πρώτη ταχύτητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κάποιε δεν είναι ούτε τη δεύτερη. Είναι εκεί, η δευτεροτρίτη ταχύτητα αρκετέ. Το Τσέπος Λικ σου δίνει και ένα κίνητρο που έχει να κάνει με το οικονομικό, έτσι. Ναι, αυτό, το, δηλαδή, αυτό, αυτό είναι σημαντικό. Και επίση, μην ξεχνάμε ότι σου δίνει και ένα κίνητρο να είτε να επανέλθει δυναμικά στον ευρωπαϊκό χάρτη, είτε να μπει στον ευρωπαϊκό χάρτη. Ναι. Δηλαδή, η Τενερίφη. Δεν ήταν πιθανά, ναι. Σωστό. Τι μάθαμε, μάθαμε πέσε το Champions League. Κοιτάξτε, το basketball Champions League σου δίνει τη δυνατότητα εφόσον έχει ένα τμήμα το οποίο δεν είναι χορηγικό, δεν είναι σατουάρι. Mm -hmm. Έτσι, λαμβάνοντα κάποια χρήματα και κάνοντα μια παράλληλα με καλή πορεία. Δηλαδή, να προκριθεί. Mm -hmm. Δηλαδή, τώρα ο Πάουκ, α πούμε, έτσι πήρε. 172. Να σου πω λίγο κάτι. Ο Μπάνε στην ο Πάτρα. Ο θα πάρει άλλα 100 κάτι. Πρόσεξε, με, εκτό ότι παίρνει, νομίζω είναι 120 αυτό που παίρνει από την πρόκριση. Ε, ο Μπάνε την Πάτρα <laughs> ρωτήσαμε για την πρόκριση, πέχερο με λέει. Γιατί έχουμε και ένα bonus πρόκληση από τον χορηγό. Υπάρχει και αυτό. Κατάλαβε. Δηλαδή α, έχει μια χορηγία στην κανένα η οποία σου λέει ότι αν προχωρήσει, υπάρχει και ένα bonus παραπάνω. Αυ, Καταλαβε. Ότι αυ, η διοργάνωση σου αυτή, όπω και το γιούροκα που έλεγα εγώ, όλα αυτά είναι το, το βασικό είναι τι κάνει εσύ. Ναι. Πώ εσύ πουλά τον εαυτό σου Ακριβώς. και τον brand name και την ομάδα σου. Ακριβώς. Έτσι, Ο Άρη στην περίπτωση αυτή δεν έκανε τίποτα. Mm. Περίμενε λεφτά. Και να σου πω για κάτι σιγά τα λεφτά που πήρε δικά φέτο. Θα μου πει έτσι πω είναι η χρονιά τη ή κατά λεφτά. Σου Ναι, εντάξει. Μιλάω για το μέγεθο. Όταν θε να λες ότι έχω μια καλή ομάδα, ναι. αυτό σε συνδυασμό με την σωστή αξιοποίηση τη ομάδα και του brand name, ναι, σου φαίνει πολλά περισσότερα από ότι στο EuroCup. Που και εκεί βέβαια yeah. έχει μεγαλύτερη πίτα, α πούμε θεωρώ διαφημιστική γιατί έχει και, και άλλου αντιπάλου yeah. στο να κερδίσει από το χορηγικό. Απλά, απλά έτσι, το, το, στο το EuroCup προστηρίο. δεν έχει ούτε κάτι στανταρισμένο από πλευρά εσόδων από την Ελλάδα. Πολύ λιγότερα. Είναι πολύ και... λιγότερα τα λεφτά. Δηλαδή, είναι κάτι λεφτά σε νίκε και σε τέτοια που είναι ναι. λιγότερα. και... λιγότερα. Και η όλη διαδικασία των πες το, των μετακινήσεων, παύλα ε, είναι διαιτητών ναι, και όλα αυτά τέλο πάντων είναι δικά σου, έξω. Ναι. έξοδα. Αυτό. Αλλά αυτό λέω και εγώ ότι ε, το θέμα του το, μπάσκετ το, τη Θα κερδίσει η ομάδα που θα προχωρήσει καταρχήν. Και δεύτερον, αυτή που θα αξιοποιήσει καλύτερα τον εαυτό τη. Ναι. Έτσι, δηλαδή, την Ερήφη που το πήρε πέρσι, Πήρε και ένα 500.000. 500. Έτσι. Αν δηλαδή φτάσει μέχρι τον τελικό, έχει ένα μπάτζε 2-3 εκατομμύρια. Γιατί εγώ πιστεύω ότι με ένα μπάτζε 2-3 εκατομμύρια. Έτσι. Και λιγότερο ίσω. Αλλά δύο. μπορεί, να, μπορεί, να, το χτυπά τον μπάσκετ που Το χτυπά. Το Euro όχι τόσο. Γιατί έχει ομάδε που έχουν και μεγαλύτερα μπάτζε. Αλλά γιατί το έπαθρο στο Euro είναι η Ευρωλίγκα. Ένα χρόνο να πει σε βόλιο. Ένα χρόνο. Αλλά θέλω να πω ότι. Η ομάδα, α θα προχωρήσει και θα πουλήσει καλά τον εαυτό τη, θα κερδίσει. Εγώ πριν τρία χρόνια που έλεγα ότι θα φανεί αν είναι λάθο ή μαγκιά του Λάσκαρη και τελικά ήταν λάθο όπω πίστευα και το είχα γράψει κιόλα. Είναι γιατί πρώτον από τότε μου φαίνονταν και έδειχνε προ τα έξω ότι ο δεν μπορεί να κάνει τίποτα χορηγικά. Τίποτα χορηγικά. Δεν μπορεί να άρχισε να ξεκινά τότε σαν επιχειρηματία και να μην έχει έτοιμο ήδη ένα χορηγικό πρόγραμμα. Έτοιμο ήδη πρέπει να έχει ένα χορηγικό πρόγραμμα. Όταν είσαι ένα επιχειρηματία, τεχνοκράτη. Και έρχεσαι και κάνει μια συνέντευξη τύπου και παρουσιάζει τι. Τίποτα. Δεν παρουσιάζει τίποτα. Καταλαβέ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορεί να φαίνονται μικρά στον κόσμο. Γιατί ο κόσμο πρέπει να ακούσει τι δηλώσει μεγάλε. Έτσι θα, θα, θα τα πληρώσω τα χρέη, θα φέρω τίτλου. Αυτά δεν ακούσει ο κόσμο. Ο δημοσιογράφο με κοιτάει πίσω από αυτέ λέξει. Όταν για το χορηγικό δεν είχε να γίνει κουβέντα που πρέπει να είναι το βασικό στο μυαλό ενό επιχειρηματία όταν έρχεται και παίρνει ένα brand name όπω είναι του Άρη. Τι να περιμένω εγώ να μου δώσει το Champions League. Με δίνει 30 με την πρόκληση ή τη συμμετοχή στου ομίλου. Και όταν εγώ δεν έχω χορηγό. Και όταν εγώ δεν έχω χορηγό, θα μου πει στο, και στο γύρο κάπου, το ίδιο θα γινόταν. Έτσι. Απλά το, 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 λέω με τη λογική ότι πώ και ο κόσμο θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσει να τα βλέπει λίγο αυτά τα πράγματα. Έτσι. Δεν μπορεί να ακολουθεί τυφλά τι του λέει ο κάθε παράγοντα. Μπορεί να είναι σωστό να το αξιολογήσει όπω και για εμά, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να ακούσει τη φλάτα του λέει ο ναι. Το αξιολογεί. Αυτό είναι το σωστό. Εγώ αυτό θέλω. Να αξιολογεί σαν ακροατή, σαν οπαδό, σαν φιλάθρο και μετά να προχωρεί. Δεν σου λέω να βγαίνει στον δρόμο και να ε, να αλλά το αξιολογεί, δεν παιδί μου, το δέχεσαι τυφλά. Γιατί η, η πρώτη χρονιά του Champions League, η δεύτερη είναι καλύτερη. Έτσι, αλλά βλέπει ναι, α ο Άρη που δεν είναι έτσι, και πέρασε και μπορεί να ξαναπεράσει κιόλα, θα πάρει κάποια χρήματα. Και όπω λε, έχει και τα μπόνου του χορηγού. Τελείω διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι. Και έλεγα ένα κομμάτι ας πούμε, που θέλω για το ρεπορτάζ του Άρη που ξεκινήσαμε είναι ότι γιατί διαβάζω και ακούω κι αυτά. Δηλαδή yeah. η επιτροπή αυτή που θα αναλάβει να τρέξει κάποια θέματα έχει άλλα θέματα μπροστά τη. Έχει του παίκτε που έχουν κάνει έτσι κατάρτιση εγκητική, έχει του παίκτε οι οποίοι ετοιμάζονται είτε από το άρθρο 99 οι οποίοι δεν έχουν πάρει λεφτά, ε, είτε από κάποια, ε, από κάποια άλλη παίκτες από περσινή χρόνια που είναι εκτός άρθρου και έχουν καταθέσει προσφυγέ. έτσι, υπάρχει ο Ξαδόπλος, υπάρχει ο Πρίφτης είναι όλα τέτοια, υπάρχουν Αμερικάνοι και μετά όταν μπορέσει και ευκάρισαι κανονισμού για να μειώσει το κόστος όλων αυτών των υποθέσεων μετά υπάρχει το μπαν και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το μπαν της ΦΥΜΠΑ το οποίο πρέπει να λύσει αυτή η επιτροπή. Την ώρα βέβαια yeah. θα το κάνει αυτή την ώρα που δεν θα έχει τι μετοχέ, έτσι. Θα είναι απλά εξοδετημένη δίκηση. Η οποία θα τρέξει κάποια θέματα τώρα. Τα πολύ κοντινά θέματα θα τρέξουν αυτοί οι άνθρωποι. Mm -hmm. Θα φανεί στην πορεία, θα γίνει. Εγώ βέβαια ξαναλέω και εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι στο θέμα των χρεών. Ολά, κανένα δεν μπορεί να πληρώσει τίποτα. Άρα η επικείμενη συνάντηση του κάλεσμα των εστιατέχνη προ επιχειρηματίε, να έρθουν και να στηρίξουν την προσπάθεια. Γίνεται ακόμα πιο κρίσιμη, θα πω σημαντική, η παρουσία όσων μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά, ώστε να μαζευτεί ένα γκρουπ 10, 15, 20 ατόμων που μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά, αλλά μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά, όχι να πάνε εκεί για να λένε ότι πήγα, να βοηθήσουν οικονομικά, για να σωθεί ο Άρη. Και να μαζευτεί ένα ποσό το οποίο να μπορέσει να τρέξει και να καλύψει κάποια έξοδα και κάποια χρέη που υπάρχουν το δημόσιο δεν πάει να περιμένει. Και εγώ, νομίζω, και εγώ νομίζω σταμάτησε αυτό το κομμάτι το οποίο αναφέρει και είναι κάτι το οποίο το είχε πει Οκτώβριο, μήνα ήμασταν εδώ, Νοέμβριο. Ότι φέτο, έστω και με αυτή την τριμελή, τετραμελή, πενταμελή, όποια είναι αυτή η επιτροπή, από εδώ και πέρα κάπω το πράγμα θα τσουλήσει, θα βγει. Ναι, αυτό. Το καλοκαίρι είναι το θέμα τι γίνεται. Το καλοκαίρι ε, ε, είναι το θέμα. Μα γι' αυτό γίνεται αυτή η συνάντηση. Φυσικά. Θα, προσπα... θα, γίνει μια προσπάθεια να γίνει μια συνάντηση με όσο γίνεται περισσότερου επιχειρηματίε από τον Άρη. Αριανού παράγοντε, για να δουν τι λεφτά μπορούν να μαζέψουν. Έτσι, πόσα μπορεί εσύ, πόσα μπορεί εσύ. με μοιάζει λίγο αυτό που λέω μπακαλέστικο, αλλά είναι με πραγματικότητα. Μα έτσι είναι όμως η κατάσταση. Ώστε να, να πούνε ότι εμεί μπορούμε την πρώτη χρονιά να βάλουμε ένα ποσό Γιατί η πλευρά καπάζω που λέει, εγώ μπορώ να βάλω για τρία χρόνια από 3,5-300-350.000. Mm -hmm. Έτσι. Αυτό το ποσό πρέπει να γίνει του, τουλάχιστον διπλάσιο. Αν όχι και την πρώτη χρονιά σίγουρα και την δεύτερη. Για να μπορεί να καλυφθεί το χρέο προ δημόσιο. Αν βέβαια όλα πάνε καλά και μπορέσει και αξιοποιήσει τον bad name σου και κάνει χίλια δύο πράγματα, δηλαδή ξαναβγάλει τον Eagle's Cup και το οργανώσεις έτσι ώστε να έχει κέρδο όπω είχε την πρώτη χρονιά. Έχεις κάνεις άλλα event. Να έχει έσοδα. Ναι, να έχει έσοδα να έχεις μπορεί χωριοδείς. να μειωθεί αυτό το ποσό. Ναι. Αλλά το θέμα είναι αυτή τη στιγμή έτσι ότι ο Λάσκαρη θέλει να παραδώσει μια ΚΑΕ σε πολύ χειρότερη κατάσταση mm. από ότι βρήκε. Γιατί πήρε μια ΚΑΕ η οποία έχει ένα ε, χρέο, ξέρω 3 εκατομμύρια και κάτι διακανονισμένο. Ένα ακόμα, μια χρονιά τηλεοπτικού καλή από την ΟΒΑ. Έτσι. Και πήρε μια ομάδα η οποία ήταν σχεδόν έτοιμη, δεν είχε μπαν, δεν είχε τίποτα. Έτσι. Δηλαδή προχωρούσε η ομάδα, ήταν σε μια καλή κατάσταση. Στο σχεδιασμό. Έτσι. Και τι αφήνει, αφήνει μια ομάδα με μπαν, αφήνει μια ομάδα με ένα διαλυμένο ρώστε σχεδόν. Έτσι. Με παίκτες που έχουν φύγει, με. Ε, τι να πω τώρα, ας πούμε, ο Είναι μέχρι το καλοκαίρι. Ναι. Και θα πει εσύ τον Ποχορίδη, μήνε όταν η ομάδα σου είναι σε μια τέτοια κατάσταση. Πώ να τον πει, μήνε. Πώ να τον πει, μήνε. Πώ να τον κάνει να πει τι να μείνει, επειδή είναι αριανό. Δεν έχει αυτό. Ε, δεν μπορεί να, 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 να τον κρατήσει μόνο με αυτό. Μπορεί να τον κρατήσει βέβαια, αλλά εντάξει. Βέβαια. Αφήνει, μια, αφήνει, πολλά περισσότερα χρέη. Πολλά χρέη σε σχέση με αυτά που βρήκε. Και σημαντικό ότι το μεγάλο μέρο των χρεών αυτών δεν είναι διακανονισμένο πια. Ναι. Είναι μέσω δικαστικών αποφάσεων, τι οποίε ο Άρης πρέπει να πιέσει, να προσπαθεί να πείσει του παίκτε, του μάνατζερ, όποιο θέλετε που δικαιώθηκε, ότι κοίτα να δει, εντάξει, πόσα είναι, ρε, Marble, 160, πάρε 80. Γιατί ακούω κάτι, θα του δώσει 30, γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα νομένα παιδιά. Δεν μπορεί να το δώσει το Marble με 30 γιάρια για να το πει, έλα, εντάξει, και μην πάρει τα 160. Γιατί α πούμε, ο Marble και ο κάθε Marble, επειδή είναι Αμερικάνοι, θα παλέψουν και τα 167 γιάρια να πάρουν και θα ζητήσουν να πάρουν και τα 167 χιάρκα. Έτσι. Δεν τον πει πάρει 30 και εντάξει, τα βρήκαμε. Και ξέρουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και αυτοί που είναι στη διοίκηση πόσο δύσκολο είναι αυτό. Τώρα βέβαια η παρουσία του Καπάζουλου του Παναγιώτη που είναι μάνατζερ και ξέρει τον χώρο καλά ίσως να βοηθήσει σε ένα κομμάτι στι επί... επαφέ. Και ο Αρβανίτης τον ξέρει τον χώρο. Έτσι γιατί και ο Αρβανίτης βρέθηκε σε αυτή τη θέση πριν μερικά χρόνια και τα πήγε καλά. Έδωσε τι λύσει που χρειάζονταν την ομάδα. Έτσι, αυτή, αυτές είναι οι βασικέ προτεραιότητε τη Επιτροπή. Εφόσον δεν έχει προβλήματα και εμπόδια από το Λάσκαρη, θα το πω και αυτό. Έτσι, γιατί με το Λάσκαρη ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρο. Αν θα βάλει εμπόδια, αν ή αδειο θα κάνει με την ομάδα. Έτσι, εγώ δεν μπορώ να είμαι σίγουρο πραγματικά. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά και να πω ότι αυτή η Επιτροπή θα συνεχίσει το έργο τη το καθημερινό, το day to day, Πρέπει να πληρωθούν και οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα. Γιατί πληρώθηκαν υπέθρου. Πρέπει να πληρωθούν και οι εργαζόμενοι όμω στην Καϊάρη. Και δεν μπορώ να πω ότι ο Λάσκαρης δεν τα βάλει εμπόδια. Τη στιγμή που δείχνει να είναι σε, στον τοίχο Λάσκαρη σε πολλά θέματα οικονομικού, Αν θέλετε. Όταν παίρνει τηλέφωνο και ζητά τα 300 ευρώ μετά το Λαύριο, <laughs> μόνο σε καλή κατάσταση δεν δείχνει να είσαι. <laughs> Έτσι. <laughs> ε, στα υπόλοιπα θέματα για να κλείσουμε τον Άρη γιατί τώρα έχει τι εξελίξει αυτέ και φάγαμε λίγο χρόνο. Να πούμε ότι ο Γιάννακη βρέθηκε σήμερα στην Αθήνα από το πρώτο επάλ κοινίκια με τον ονομά σε Παναγιώτη Γιάννακη. Μια πολύ μεγάλη τιμή βέβαια για τον Δράκο από την πατρίδα του, από την πόλη, την περιοχή του μάλλον έτσι. Είδα και ένα κάτι πολύ. Τι είχε να δει. Γκράφτη στο κλειστό. Κάτι... Ναι, ναι, γκράφτη κανένα που κρατάει μια. πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο ήταν. Πολύ Πραγματικά πολύ ωραίο. Και είναι νομίζω μια πολύ μεγάλη τιμή για τον Παναγιώτη Γιάννακη. Έτσι, γιατί είναι η περιοχή του, ρε παιδί μου. Έτσι, από εκεί τον γνώρισα όλοι, από την ίκια. Ε, Βρέθηκε στην Αθηνά η προετοιμασία που έγινε με του συνεργάτε του εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου πήραν και μέρο και κάποιοι έφηβοι, γιατί όπω ακούσατε και χθε από το Μιγάλη Τσαρίλη, η προπόνηση είναι με 6-7 άτομα με του διεθνεί. Έτσι, και η προπόνηση σωστή με 6-7 άτομα δεν μπορεί να κάνει. Οπότε πήγαν και τρει έφηβοι, τρει-τέσσερι έφηβοι, για να γίνει προετοιμασία, να γίνει μια σωστή προπόνηση <γίλει> γιατί η ομάδα πρέπει να προπονηθεί. Έρχονται παιχνίδια ναι δηλαδή για το Ολυμπιακό, για το, το με τον Μπάουκ. Εντάξει, το Ολυμπιακό τώρα μην γελιόμαστε. Έτσι, όσο μπορεί να αντέξει ο splash, με τον Ολυμπιακό. Ναι. <Toolsicit> Ειδικά στην κατάσταση που είναι ο Ολυμπιακό, ο οποίο από ό,τι φαίνεται παίρνει και ένα πρώην του Άρη, τον Μπόμπι Μπράουν, που ήταν τα τελευταία χρόνια στου χείρου των Ρόκετ. Πολύ καλό. Το θέμα είναι να δούμε σε τι κατάσταση ήταν γιατί στου Ρόκετ δεν πολύ έπαιζε. Τον έβαζαν δηλαδή, αλλάξαν στο τέλο. Ήταν πολύ καλό. Ε, ποιον είχε πει ο Άρη τότε τη χρονιά με τον Μπράουν που είχαν παίξει με τον Μπάουκ 3-4. Εκείνη χρονιά δεν είναι. Σούμποντιτ. Σουμποντιτζ. Ο Φίλε είχε απόλυτα ελευθερία κινήσεων. Έκανε ό,τι γούσταρα έκανε. δεν γούστα ήταν χρονιά. Να ναι. είχε παιχνίδι, έρθει. Ο ναι, θυμάμαι ένα στο παρατάκι. Στο τέλο ήταν τότε ναι. Που σε κάποια φάση είχε σταθεί και κάτι από τα Που είναι το και Έτσι έχει με τον που Που αυτό είναι σημαντικό για τον Άρη από όλε τι απόψει και βαθμολογικά και από θέμα γοήτρου. Και θέλει να, ας πούμε, και να γεμίσει και το γήπεδο, να έρθουν και λεφτά από τα εισιτήρια και όλα σχετικά. Λοιπόν, έτσι αυτά όσον αφορά την... τα πρώτα σχέδια αυτή τη Επιτροπή, τι θέλει να κάνει, τι θα προσπαθήσει να κάνει. Έτσι, γιατί αυτά είναι τα καυτά θέματα αυτή τη στιγμή. Έτσι, πληρωμέ πρέπει να γίνουν βασικά. Και να υπάρχει και αυτοί οι άνθρωποι να αποκτήσουν και ένα θεσμικό ρόλο. Να μπορούν δηλαδή να προχωρήσουν και να μιλήσουν με κάποιον θεσμικά. Δηλαδή, τώρα θα πάει ο Αρβανίτη να μιλήσει σαν μέλο τη Επιτροπή Διοίκηση. Δεν θα πάει στα Λευθέ Αρβανίτη όπω ε, πήγαινε πριν. Και τον ξέρει, α πούμε, ότι είναι ο τη. Αρβανίτη. Θα έχει ένα πιο θεσμικό ρόλο. Ξαναλέω, είναι μια προσπάθεια που θα γίνει τώρα από αυτήν την Επιτροπή να κλείσει κάποιε τρύπε, εφόσον δεν έχει εμπόδια του Λάσκαρη. Γιατί εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Λάσκαρη. Δεν μπορώ να ξέρω τι. Εγώ ξαναλέ, ας πούμε, ότι... Να ναι, ας πούμε, ξαναλέω ότι ο Λάσκαρη θέλει να πάρει αυτό χωροχάρτη, ότι δεν, είναι, δεν θα πληρώσει τα χρέη και να φύγει. Αυτό όμω μπορεί να τραβήξει τον Άρη μαζί του. Δεν, δεν, νοιάζεται για τον Άρη. Αντιμετωπίζει τον Άρη σε μια εταιρεία, ξαναλέω, που κάνει καλαμάκια. Και όπω αυτέ οι εταιρείε, α πούμε στο εξωτερικό, άμα δείτε και ποιο παρακολουθεί, έτσι αυτέ οι εταιρείε που είναι σε μια τέτοια κατάσταση που έχουν η μετοχή του, α πούμε, ουσιαστικά δεν αξίζει τίποτα. Γιατί άμα το δούμε σε μια εταιρεία, η μετοχή του Άρη με τα χρήματα δεν αξίζει τίποτα. Έτσι απλά το λέμε ότι έχει μετοχέ. Τι κάνουνε, σπάνε τα κομμάτια τη και τα πουλάνε. Αυτό κάνουνε στο εξωτερικό αυτέ οι εταιρείε. Σπάνε τα κομμάτια και τα πουλά. Για να γλιτώσει. Και η εταιρεία φούντο. Έτσι. Διαφορά βέβαια μεγάλη. Δεν είναι ο Άρης, δεν πουλάει καλά. και είναι αθλητική εταιρεία. Έχει μαζί του κόσμο. Δεν είναι όπω κάθε εταιρεία. Έτσι. Λοιπόν, Αυτά φύγαμε λίγο τώρα με τον Άρη. Πάμε διάλειμμα. Ελπίζουμε να επιστρέψουμε. Χωρί προβλήματα. Σοκιά, ε, μα και Καλά μα πάει. δηλαδή με το να επιστρέψουμε να, να, τα πούμε. Από σήμερα έχουμε μαζί μα την Ότο Γκλίν Μπαταρίε λιπαντικά χημικά αξεσουάρ αυτοκινήτου. Στην Κρηγορίου Λαμπράκη 100. Εκεί πηγαίνετε στην Ότο Γκλίν Παντελίδη. στην Άνω 231938875 και πλήσιμο αυτοκινήτου και γυάλισμα και βιολογικό καθαρισμό με κορυφαία βρετανικά προϊόντα Συνότων Κλίν που είναι από σήμερα μαζί μας, όπως μαζί μας από σήμερα είναι και τα Μπαχαρικά Δόξας. Είναι ένα μαγαζί εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και 40 χρόνια στην, στη Θεσσαλονίκη, στην Ολυμπίου Διαμαντή 21. Ε, μπορείτε να βρείτε πραγματικά τα πάντα και επειδή και εγώ λίγο έχω αρχίσει να ψάχνω το θέμα... Με αυτά τα μπαχαρικά και με τα λάθη ναι, Είναι καλά αυτά, είναι. Πραγματικά, ε, και έχει... γίνουν και πολύ ωραία γεύση, ναι, όντω. Ναι, δηλαδή έχει κάνουνε... τρομερή ποικιλία, τα πάντα, ό,τι θέλει. Γίνεται μια πολύ ωραία κατάσταση. Ε, στο δόξα έχει, έχει τα πάντα. Πιπεριά, κουρκουμάδε, κανέλα και ηλάνη, σκάρι, ε, ρίγανε και αλάτια ημαλαίων, κόκκινο, μπλε και καπνιστό. Ε, έχει αποξηραμένα λαχανικά, έχει τα πάντα. Ε, Καρικεύματα, οτιδήποτε μπορείτε να, να φανταστείτε. Φυσικά και. Ε, πάρα πολλέ επιλογέ και σε, σε, τσάι, μαύρο, πράσινο, λευκό, από φρούτα, χαμομίλι, Λουίζα, τα πάντα είναι στο, στο δόξα. Και επίση μαζί μα είναι και το παρατζίδικο πάντερμο, εκεί λίγο πιο, πιο δυτικά, στην κολονιά 75 του Σαμπελόκηπου. Ε, όλοι όσοι νιώθετε από νύχτα, κάποια στιγμή θα έχετε, καταδί, θα έχετε κατα, όχι καταδίσει, καταλήξει. Ε, σε, ναι. σε ένα πατσατζίδικο. Έτσι, και η είναι μια επιλογή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Uh, για να σας uh, Δεν χαλάει. ναι, για να για να σπρώξει το ποτό προς τα κάτω και να κοιμηθείτε μετά σαν uh, σαν άνθρωπο. και μαγειρευτά φαγητά φυσικά και σούπες με τη συνταγή τη γιαγιά από την πόλη. Από τι 12 το μεσημέρι μέχρι τι ε, 10 το βράδυ, 23 10, 7, 20 0, 24 τηλέφωνο επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Ό,τι προλάβουμε να πούμε από εδώ και πέρα, σε αυτό το μισάωρο που μα που μας απομένει, γιατί είπαμε, ή θα ξεκινήσουμε 8, πήγαμε 9. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, δεύτερο και τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή, όπω και να το κάνουμε σήμερα λόγω του, του απρόπτου που, που, είχαμε. Ε, συνεχίζουμε, κάναμε μια, μια αναφορά στα στατουάρι που εντάξει έχει διάφορες εξελίξεις και εξουαγωνιστικές είπαμε ότι αυτή η εβδομάδα και οι άλλοι ουσιαστικά είναι λίγο, λίγο περίεργα γιατί δεν έχει αγωνιστική δράση το πρωτάθλημα επιστρέφει το άλλο Σαββατοκύριακο της, της Α1 η Εθνική συνεχίζει την προετοιμασία της για τα παιχνίδια με την Εστονία την Παρασκευή και την Κυριακή με, την, με τη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα προέκυψε ένα ζήτημα με τον Αντώνη Κόνιαρη. Ε, υπενθυμίζω ότι ο Κόνιαρη είχε ένα τραυματισμό που τον άφησε εκτό για περίπου 15-20 μέρε μετά το, το πρώτο, τα πρώτα παράθυρα τη της, της εθνική ομάδα στον, στον, νόμο ε, σήμερα αποχώρησε από την προπόνηση σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ομοσπονδίας, έτσι. Uh, γιατί έχει μια διάταση στην αριστερή ποδοκνημική αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι οπότε η λογική λέει ότι uh, αύριο θα είναι στη διάθεση του Ανάσης Κουρτόπουλου και το πιθανότερο να είναι uh, διαθέσιμος και για την Παρασκευή για την εθνική η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποια uh, καινούρια παιδιά σε, αυτή την, σε αυτές τις κλήσεις για αυτά τα παράθυρα ο Κασελάκης για παράδειγμα uh, πιθανολογώ ότι ε, ο Σκουρτόπουλος από τα πρώτα μάτια θα έχει έναν κορμό. Δηλαδή θα έχει μια βάση. Ε, ξέρω εγώ με τον, με τον Αθηναίου, με τον Βασιλόπουλο, με τον ε, Γιανόπουλο, με τον Μαργαρίτη, με τον, με τον Κόνιαρη. Ε, δηλαδή πιθανόλογο ότι θα δούμε στα παιχνίδια τα δύο, τώρα την Παρασκευή με την Εσθονία και την Κυριακή με τη Μεγάλη Βρετανία. 8 με 10 παίκτε που είδαμε και στα προηγούμενα ματ, στα, στα πρώτα παράθυρα, και οι άλλοι 2-3 α πούμε να είναι από αυτού του που είναι τώρα του καινούριου και μπορεί να είναι έτσι σε πιο καλή αγωνιστική κατάσταση. Δηλαδή θα μου κάνει τρομερή εντύπωση αν ο Χωρίδη δεν είναι στην 12η. Στη, στη Γιατί πραγματικά από στιγμή που έχει πάει στον Άρη και έχει βρει αγωνιστικό χρόνο ουσιαστικά, ε, είναι ένα παίκτη που φυσικά μπορεί να βοηθήσει στη, στην περιφέρεια. Ε, ο Κασελάκης επίσης κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά στην, στην Αστάνα. Δηλαδή ε, είναι πιθανό να έχουμε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Αλλά η λογική λέω δεν θα είναι πολλέ. Δηλαδή θα μου κάνει πολύ μεγάλη τέποση και δεν ξέρω και αν είναι και σωστό μπασχετικά το να αλλάξει ας πούμε, πάρα πολύ την, την δωδεκάδα έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στα πρώτα παράθυρα... Εκείνη η ομάδα που ζορίστηκε πάρα πολύ για να κερδίσει τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά την ήξερε με εκείνο το τρίπο του Αφινέου και νίκησε έπειτα στην, στην Κρήτη το Ισραήλ ε, ήταν μια ομάδα που είχε κάνει τρεις-τέσσερις προπονήσεις μαζί έτσι, δεν, οι παίχτες μεταξύ τους δεν είχαν ξαναδουλέψει ας πούμε ε, γι' αυτό λέω ότι ε, το, το φυσιολογικό και το αναμενόμενο για τα δεύτερα παράθυρα αφού έχουμε πλέον και μια πρώτη εικόνα από τα δύο πρώτα παιχνίδια να δούμε έναν κορμό 8-10 παικτών και να προσθεθούν ε, να υπάρξουν μια-δυο πινελιές έτσι να το πω από τους από τους καινούριου όσον αφορά την, την εθνική ομάδα η οποία ε, αν γίνει το αναμενόμενο δηλαδή κάνει δύο στα δύο εδώ με την, στην Κρήτη με την Εσθονία και την Μεγάλη Βρετανία τότε ε, ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει την πρόκληση της ε, στο, στο Μουντομπάς ήταν πολύ σημαντική εκείνη η νίκη που είχε κάνει τότε στη Μεγάλη Βρετανία για πολλούς στα αυτιά πολλών τους έκανε, θα τους έκανε και εντύπωση ότι η ομάδα νίκησε και έγινε ζήτημα το ότι νίκησε μια εθνική ομάδα στη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά η Μεγάλη Βρετανία πλέον δεν είναι όπω ήταν πριν 15 χρόνια. Έτσι. Αρκετοί από του παίχτε τη και στην Ευρώπη παίζουν και σε κολέγια Αμερική έχουν πάει. Ήταν, ήταν, σημαντική εκείνη η νίκη. Δηλαδή οι δύο ομάδε εκείνε αγωνιστικά με βάση το πώ ήταν η Μεγάλη Βρετανία και το πώ είναι τώρα η εθνική ομάδα, με αυ, αυτού που είναι τώρα του παίχτε, ε, το επίπεδο δεν είχε πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Ξέρω ότι δεν ακούγεται και τόσο καλά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όσον αφορά εκείνα τα, τα παιχνίδια. Θα δούμε πώς θα είναι σε αυτή τη φάση τώρα ε, για τα παιχνίδια με την Εστονία και, το, και, το ίστρα, και, και τη Μεγάλη Βρετανία, συγγνώμη, και όχι το Ισραήλ, πήγα να πω. Ε, για τον Κόνιαρ, είπαμε ότι δεν δε φαίνεται να είναι κάτι το, το σημαντικό, ε, απλά το, το αναφέρω από τη στιγμή που σήμερα ο Παίξ του Πάου και έτσι αποχώρησε λίγο πριν το τέλο τη προπόνηση ε, λόγω ενό προβλήματο τραυματισμού. Ε, θέμα έχει και ο Λαρετζάκης για την, για την Εθνική ε, ο Λαρετζάκης νομίζω ότι με θέμα έπαιξε και στο τελικό του, του κυπέλου ε, δηλαδή έπαιξε με, με έννοις ουσιαστικά ε, και νομίζω ότι και όλες αυτές τις, τις μέρες με την Εθνική Ομάδα ακολουθεί το το δικό του πρόγραμμα καθώς δεν το έχει δεν το έχει ξεπεράσει δεν το έχει ξεπεράσει πλήρως. έχει ενοχλήσει τους, τους εδώ και περίπου Uh, δύο εβδομάδες. Αυτά μετά μετά τη εθνική. Uh, NBA, αν θυμάμαι καλά, έχει αύριο το βράδυ. Πρέπει να, να επιστρέφουν οι, οι ομάδες σε αγωνιστική δράση. Μετά το 3 το, του Star Game και τις τρεις 4 μέρε. Είναι, είναι, η μοναδική διακοπή στο NBA αυτή, από τη στιγμή που ξεκινάει η σεζόν. Uh, οπότε uh, και, και NBA θα, θα έχουμε έτσι, έτσι από αύριο. Uh, και θα έχουμε έτσι ξανά αγωνιστική δράση. Τώρα στα, στα του ΠΑΟΚ από σήμερα υπήρξε επιστροφή στις, στις προπονήσεις. Μετά το παιχνίδι στη Χαλκίδα α, δόθηκε μια ολιγοήμερη άδεια στην ομάδα. Α, κάποιοι κιόλα βρήκαν την ευκαιρία να, να πάνε και στι πατρίδε του. Και όταν λέω στου πατρίδε, εννοώ τον Γκο και τον Τζάξον, οι οποίοι σήμερα κατά τη διάρκεια τη ημέρα αναμένονταν να επιστρέψουν. Ο Γκο νωρί το απόγευμα και ο Τζάξον σήμερα το βράδυ. Και ο Σόχα είχε εξασφαλίσει μία μέρα παραπάνω άδεια. Οπότε αυτοί λείπαν από το προπόνηση σήμερα μαζί και με του διεθνεί, δηλαδή και ο Χαρλαμόπουλο και ο Κόνιαρη και ο Κατσίβελη και ο Μαργαρίτη θα Οπότε ε, έγινε προπόνηση μεν σήμερα, αλλά με, με αρκετέ απουσίε. Ε, βέβαια, με απουσίε θα πάει η προετοιμασία και τι επόμενε ημέρε, και από Δευτέρα μετά Τρίτη ε, ουσιαστικά ξαναμπαίνει ο Πάοξ διαδικασία προπονήσεων με, με φόντο αγώνε. Γιατί μετά την ερχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάει υποδέχοντα τα τρίκαλα, υποδεχόμενος τα τρίκαλα. Α, θα υποδεχθεί μετά την Καρσίγιακα, θα έχει να παίξει με τον Άρη στο παλέ και μετά α, να πάει για τη Ρεβάν στη Σμύρνη. Οπότε ε, είναι οι τελευταίε μέρε έτσι αυτέ πιο χαλαρέ. Ο Πάκ θα πρέπει να επιστρέψει στο 100% και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κομμάτι του Champions League. Το οποίο φυσικά και είναι στόχο να συνεχίσει από τη στιγμή που έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα που δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτόν. Ε, και βέβαια στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει μείνει πίσω. Θα πρέπει να βρει νίκε πλέον στι 10 που... στις 10 αγωνιστικέ του πρωταθλήματο. Ο Πάπα θα πρέπει να κάνει ένα μεγάλο αριθμονικό για να είναι ψηλά εκεί που είχε στόχο. Δηλαδή στο... στην τετράδα ή ακόμα και στο 4-5, θα πω εγώ. Ε, ο Κρουμπάλη, ο οποίο δεν έπαιξε στην έδρα της Κίμης προπονείται με έναν άρθικα. είναι αρκετά πιθανό στην επιστροφή στην, στην αγωνιστική δράση ο Κρουμπάλη να παίζει με, με μια ειδική μάσκα αυτές που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το τελευταίο καιρό έτσι σε παίχτες που έχουν θέμα με κάταγμα στη, στη μήνυμα και αυτό που είχε ο ε, το καλό είναι ότι προπονείται πάντως ότι το, το όλο θέμα ναι μεν τον άφησε εκτός από το παιχνίδι στη Χαλκίδα αλλά το πιθανότερο είναι ότι δεν θα χάσει και άλλα παιχνίδια ο, ο Κρουμπάλη. Ε, τουλάχιστον έτσι δείχνει τώρα έτσι θα δούμε μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα το πως θα είναι γιατί ο Κρουμπάλι είναι ένα παιδί ιδιαίτερο που ειδικά όσον αφορά τραυματισμού, αν δεν νιώσει ο ίδιο το 100% δεν θα το πω Μην ξεχνάτε ότι ο Κρουμπάλη είχε χτυπήσει στη Γαλλία σε εκείνο το μάτς του, του Πάουκ με τη σαλόν, είχε πάθει ένα διάστρεμα. Όχι πολύ βαρύ, αλλά όχι και από αυτό που, που περνάει σε μια-δύο μέρε. Και το διάστημα τολμπορούσε περίπου ένα μήνα. Δηλαδή ένιωθε ενοχλήση περίπου ένα μήνα. Έπαιζε δεν έπαιζε. Δηλαδή, ε, τον επηρέαζε αυτό το, το ζήτημα. Τώρα, επειδή είναι και ένα χτύπημα στο πρόσωπο και είχε ένα κάταγμα στη, στη μύτη, ε, είναι λίγο ερωτηματικό το, το πώ θα είναι ο συγκεκριμένο. Δηλαδή, αν το κάταγμα στη μύτη το έχει ο Λάκη Τζόουν, ωραία, δεν νομίζω ότι υπήρχε θέμα ακόμα και για το μα στην καλκίδα. Δηλαδή, μπορεί και ο ίδιο να έλεγε ότι δεν, με δική μου ευθύνη θα παίξω. Χρησιμοποιώ παραδείγματα. Δεν το λέω για κακό αυτό για το κουμπάλι. Είναι ε, διάφορες, ε, Είναι διάφοροι οι παίχτε. Είναι, είναι πολλοί οι που ο καθένα αντιδρά διαφορετικά σε, σε τραυματισμού. Ε, είναι κάποιοι οποίοι, ακόμα και να πονάνε σφίγγουν τα βότια και παίζουν. Είναι κάποιοι άλλοι που αν δεν νιώσουν ότι σου έχει περάσει πλήρω το ζήτημα, όποιο και αν είναι αυτό, δεν είναι στο, στο 100%. Αυτό και για τον τραυματισμό. Κρουμπάλη έκανε σήμερα προπόνηση. Έτσι, θα συνεχίσει και τι επόμενε ημέρε και θα δούμε την, την άλλη εβδομάδα σε τι κατάσταση θα είναι εν ώψη τη επανέλεξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Από αύριο υπάρχει επιστροφή της, της Ευρωλίγκας. Είπαμε ότι θα ζήσουμε την Παρασκευή πάλι. Αυτό το, το σκηνικό το καθόλου ε, τιμητικό. Δηλαδή, Παρασκευή να παίζει η εθνική ομάδα και την ίδια ώρα να παίζει ο Μανάφναγκο. Ο Ολυμπιακό, ο οποίο μετά την ήττα από την ΆΕ και το χαμένο κύπελο, ε, ήταν ξεκάθαρο ότι βγήκε στην αγορά για να πάρει παίχτη. Ε, και να πάρει παίχτη που θα είναι σκόρερ. Ξεκάθαρα, πριν πει ο Ολυμπιακό. Ε, δεν διέψεσαι το, το ότι ψάχνετε για τον Λάγκφορντ για ένα παίχτη επίπεδου ο Keith Λάγκφορντ. Ε, Προφανώ ήταν ξεκάθαρο ότι ψάχνει σκόρερ. Ότι βγήκε στην αγορά για να βρει ένα παίχτη στην περιφέρεια που να του δίνει σκόρ. Και όντω του λείπει αυτό το πράγμα. Του λείπει γιατί. Σπανούρν δεν είναι πια 30 χρονών. Είναι 35. Προφανώ και καταπονείται πολύ πιο εύκολα από ό,τι καταπονούν τα παλιά. Είναι και πολύ πιο απαιτητική η πλέον. Πολύ πιο απαιτητική. Ε, ο Ρόμπερτ φαίνεται ότι. Δεν του βγαίνει. Τουλάχιστον από τότε που πέσε ο Σπανούλη, ο Ρόμπερτ δεν είναι αυτό που ήταν στο ξεκίνημα τη σεζόν. Ε, και από ό,τι φαίνεται, ο Ολυμπιακό είναι πολύ κοντά ε, στο να κλείσει τη ε, μεταγραφή και την επιστροφή στην Ευρώπη του Μπόμπι Μπράουν. Ενό παίκτη που εδώ στην, ε, στην, Ελλάδα, νομίζω ότι μόνο στον Άρτον είδαμε τον Μπόμπι ε, Μπράουν. Ε, δεν θυμάμαι να έχει παίξει κάπου αλλού. Μπορεί να κάνω και λάθο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο, ο Μπράουν ε, σταμάτησε. Ο Bobby Brown, Πλην του Άρη είχε παίξει κι αλλού στην Ελλάδα, νομίζω πω όχι. Νομίζω τον είχε φέρει ο Άρης. Ε, εγώ, δεν είχε θυμάμαι να έχει παίξει αλλού. Ε, ναι, δεν θυμάμαι να έχει παίξει αλλού. Τώρα που βλέπω εδώ... Ε. Όχι, όχι, δεν έχει παίξει αλλού στην Ελλάδα. Ε, μου είχε κάνει εντύπωση ότι ο Μπράουν το, το 16, μετά από μία χρονιά στην, στην, στην Πεσίκτα, κατάφερε να βρει συμβόλο στου Houston Rockets, δηλαδή να, να παίξει στο NBA. Είχε και παλιότερα παρουσία εκεί, το 2008 με του Kings και το 2009 με του το Timberwolves. Την ίδια χρονιά και με του Hornets είχε περάσει και από του Clippers. Από το 10 ξεκίνησε το ταξίδι του στην Ευρώπη, αρχικά στην uh, Prokom, στην Πολωνία. 2010-2011 στον Άρη, στα μέσα ζώνη δεν είχε έρθει. Ναι. Ε, μετά στην Oldenburg στην Γερμανία, στην, uh, στη Σιένα, ξανά τότε, νομίζω mm -hmm. Βρολίγκο ήταν η Σιένα τότε, το 2013. Uh, για τρία χρόνια στην, uh, στην Κίνα, πήρε τα πολλά τα χρήματα το 16 Τουρκία στην Πεσίκτα και από τότε μέχρι τώρα στου Ρόκετ. Αλλά στου Ρόκετ η αλήθεια είναι ότι ε, δεν είχε ε, ρόλο. Εντάξει, και πώ να έχει τώρα με το Χάρντεν τώρα που Με το Χάρντεν τώρα που <τώ> Και τώρα queste, μεγάλη ηλικία νομίζω ότι α, και μόνο το γεγονό ότι ήταν στου Ρόκετ τουλάχιστον στα δικά μου τα ήταν έκπληξη. Βέβαια έχει κάνει κάποια καλά μάτια με του Ρόκετ, έχει βοηθήσει και αυτό το κρατάει ενό άλλο έτσι. Και αυτό το κρατάει οι έτσι έχει βοηθήσει. Εντάξει, τώρα για τον Ολυμπιακό δεν ξέρω πώ θα συνεπάρξει με Σπανούλη και αλλά θέλει ο Ολυμπιακό να την λοιπόν, Νομίζω ότι ο... δεν ξέρω πώ θα του βγει ο Μπράουν. Απλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακό θέλει έναν κόμπο γκάρτ στην περιφέρεια ακόμα. Θέλει ένα παίχτη ο οποίο να του δίνει σκορ. Και να του δίνει σκορ. Score... Ε... παιδί μου και ο Στρέλνιεξ μπορεί να του δώσει σκορ. Άρα πρέπει να δουλέψει η ομάδα για να ναι. γίνει αυτό. Ε... Και ο Μάτζαρη στα καλά του μπορεί να σου δώσει 8-9-10 πόντου. Δεν του λείπει νομίζω αυτό το Ολυμπιακό. Του λείπει ένα παίχτη ο οποίο. Ε, και στα, στα... Αυτό που έκανε ο Λόρεφ, φίλε, και από τότε δεν έχουν καταφέρει να βρουν άλλο. Ναι, ναι, ναι σωστό, σωστό. Δηλαδή, τότε ο Αίσιο του είχε βγει και είχαν φτάσει στην κορυφή τη Ευρώπη με ένα παίκτη που τον είχαν πάρει στα μέσα τη σεζόν και μάλιστα δεν ήταν και πολύ έτσι γνωστό ρε παιδί μου τότε. Το. Δεν έκανε ένα παίκτη τρομερού επίπεδου. Κι όμω το Ολυμπιακό κόλλησε πάρα πολύ καλά και με αυτό να είναι πολύ σημαντικό στο rotation, έφτασε στην κορυφή τη Ευρώπη. Δεν ξέρω αν ο Μπράμ μπορεί να κάνει κάτι ανάλογο αλλά σίγουρα είναι παίκτη που έχει τέτοια στοιχεία. Δηλαδή είναι σκόρερ. και πολύ, μάλιστα πολύ και στη μέρα θα... του κιόλα είναι σκόρερ που μπορεί να τα βάζει από Είπαμε παντού. Το θέμα είναι να είναι σε μια κατάσταση καλή. <συρή> έτσι, γιατί έχει να παίξει πούμε, κανονικό μπάσκετ και ρο, εντάξει, τώρα θα μου πει, ήταν στο Χιού στο Νέτ, στο NBA, αλλά στο NBA ξέρει ούτε προπονεί κάνει. Δηλαδή, οι προπονεί που κάνει στη διάρκεια τη είναι πολύ ε, ναι. καλά. Ναι, 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 όταν ναι. έχει μάτσει μέρα με μέρα. Έτσι, ναι, έτσι Δεν είναι... Από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακό δεν θα αλλάξει παίκτη Δηλαδή, ε, δεν ξέρω αν θα, θα έχει έτσι κάπω το πάει με δικαίωμα συμμετοχή σε Ελλάδα και, και Ευρώπη. Αν και νομίζω ότι ο Μπράουν έρχεται ξεκάθαρα σαν αντι Η αντι τομσον ενα απο είναι ότι εδώ και καιρό δεν μπορούν να βοηθήσουν. Και... και νομίζω ότι πρώτα θα το χρησιμοποιήσει την Ευρωλίκα και μετά ανάλογα θα δει. Γιατί έτσι το mm -hmm. ποτάθλημα. Όλοι οι είναι πρώτο. Δεν ναι. έχει τίποτα ναι. να το φτάσει. Οπότε. Πρώτα θα κοιτάξει την Ευρωλίγκα να δει πώ θα, εκεί θα γίνει η ιστορία. Και μετά, αναλόγω, πριν εκπέμψει και οι προθεσμίε στην Ελλάδα, θα αποφασίσουν <Τι>... αν θα τον ε, βάλουν και για την Ελλάδα. Έτσι. Σωστά. Στην επιστροφή τη της Ευρωλίγκα, είπαμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχε ούτε Ευρωλίγκα λόγω των, των κυπέλων σε όλα τα, τα πρωταθλήματα. Τη διακοπή είχε λόγω του final 8 των κυπέλων σε όλε τι χώρε. Αύριο η Τσέσσεκά στι 7 υποδέχεται την Μπασκόνια. Στι 8 παρατέταρτο είναι το Φενέρ Μπαχτσέ Αρμάνι Μιλάνο. Ο Ολυμπιακό υποδέχεται την Βαλένθια στι 9. Αύριο είναι μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να, να επιστρέψει στι νίκε. Ε, η Βαλένθια είναι ομάδα που παρότι πέρσι έκανε την υπέρβαση κατακτώντα το... το Ισπανικό Ποτάθλημα φέτο δεν. Ε, Μάλιστα αποκλείστηκε και από την Ερήφη στους 8 του, του Final Eight το, την περασμένη εβδομάδα. Δεν κατάφερε ούτε στο Copa del Rey να διεκδικήσει κάτι. Και στις 10 παραδέρτο το παιχνίδι το τελευταίο το αυριανό είναι το Μάλαγα Μακάμπι Τελαβίβ. Ε, η Μακάμπι είναι στην 8η θέση, δηλαδή οριακά στα, στα play-off. Κοντά εκεί είναι και η, και η, Μάλαγα, είναι λίγο πιο πίσω. Ε, η Τσέσεκα έχει 17 νίκες, είναι πρώτη, είναι στο 17-5. Ολυμπιακό και Φεντέρνη είναι στο 15-7. Λίγο πιο πίσω ο στο 14-8. Από κάτω του Ρεάλ με 13-9, όσο και η Ζαλγκύρη, όσο και η Χίμκι. Γίνεται λίγο μάχη εκεί. Η αλήθεια είναι ότι λογικά η Τσέσσεκα θα την πάρει την πρώτη θέση. Είναι, είναι σοβαρή μέχρι τώρα. Ε, από το 2 και κάτω, γίνεται σφαγή. Δηλαδή, ο Ολυμπιακό που είναι δεύτερο έχει 15 νίκε και η 7η Χίμκι έχει 13. Δηλαδή, η απόσταση αυτή είναι πολύ μικρή. Και το λέμε γιατί ε, ουσιαστικά οι πρώτοι 4 αυτό το οποίο θέλουν είναι να έχουν το, το πλεονέκτημα έδρα. Ε, που, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίξει ρόλο σε αυτό το επίπεδο που είναι πλέον οι ομάδε. Αλλά όπω και το κάνουμε, είναι το πλεονέκτημα <coughs> έδρα. Όταν παίζει την έδρα σου, ok, είσαι. Έχει πούμε περισσότερε πιθανότητε. 8 είναι η Μακάμπη που είναι στο 12 -10. Πιο πίσω στην Πασκόνη έχει 10 νίκε, η Μάλαγα 9, η Εθνό Αστέρα 9. Νομίζω ότι η Βαλένθια, η, η, μπρο, η Μπάμπερ η οποία πλέον δεν έχει τον Τρικέρι στο πάγκο τη. Ε, ο, ο Καντζούρη μένει ω πρώτο μέχρι το τέλο. Ναι, έφυγε ο Τρικέρι. Ο Τρικέρι ανακοίνωσε και ο ίδιο στο τέλο τη συνεργασία. Η Αρμάνικη, η Μπαρσελόνη είναι πάρα πολύ πίσω. Η Μπαρσελόνη, εγώ ρε δεν ήξερα ότι έχει μείνει τόσο πίσω στην Ευρωλίγα. Νομίζω ότι είναι κάπου κοντά στο 8. Η αλλά είναι πάρα πολύ παίρνει, πίσω. παίρνει τα πάνω τη Μπαρσελόνα. Εντάξει, ναι. δεν νομίζω ότι φέτο μπορεί να κάνει ναι, κάτι. Ναι. Εντάξει, πήραν το κύπελο. Ναι ναι, με την αλλαγή στον πάγκο ε, με, τον, με, με, την επιστροφή του, του Πέσιτ. Η αλλαγή παλέψουν, στον πάγκο ναι. πάντα στην αρχή ναι. ε, αλλάζει Άρα, λίγο θα την κατάσταση. Τώρα μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι το πρωτάθλημα. Δηλαδή ναι. εκεί νομίζω θα, θα πάει ο. Ε, θα είναι ο στόχο τη Βαρσελόνα. Ε, Σε ένα τελικό φίλο στον οποίο ήταν μπροστά με μεγάλη διαφορά, η Ρεάλ σιγά 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 το ροκάνισε, το πήγε μέχρι το τέλο και στο τέλο δεν έχει δοθεί ένα φάρο στο τρίπλο τη Ρεάλφιλε. Yeah, το οποίο τέτα, αν δεν το δίνονταν εδώ. Νομίζω ότι <χλίδι> οι μαθητέ <χλίδι> μεταξύ του θα είχαν διάφορα ζητήματα σε τελικό κυπέλου. Ε, φάση πεντακάθαρη, έτσι. Δηλαδή, φάση που εγώ όταν την έβλεπα, τραβούσα τα μαλλιά μου και έλεγα Εσύ τι κάνει. Δηλαδή, γιατί ρε φίλα, αφού έχει φάει την προσποίηση να κάνει φάουλα, άστο, το, βάλει, το βάλε. Γιατί δεν το στείλει φορέ η βολή. Και βλέπω δεν έχει φτιάξει τίποτα. Είναι πραγματικά, ήταν, έχει Γυρίσει όλη την Ευρώπη αυτό το σφυρί. Βέβαια μετά ο προπονητή είπε ότι δεν είναι μέρα για τέτοια λέει. Έτσι, δηλαδή άλλη νοοτροπία. Ναι, και ο καμπάτσο κάτι τέτοιο είπε. Δηλαδή να, είναι, να κοιτάξουμε αυτό που κάναμε ναι, εμεί. Δεν όχι είναι νοοτροπία τη... τώρα, εντάξει, κοιτάμε κάτι άλλο. <στά> άλλο. Δηλαδή σκέψτε τώρα τη λογική που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Που στην Ελλάδα <στά> εδώ ο, προ, ο προπονητή, και αυτό δεν έχει να κάνει με, με τη λογική του προπονητή, έχει να κάνει με την κουλτούρα <στά> μα. Και η αλήθεια είναι ότι. Με βάση την εικόνα του αγώνα, στον τελικό, η Μπαρσελόνα ήταν καλύτερη, έτσι. Δηλαδή, η Ρεάλ, αν κέρδιζε, θα τη έκλεβε το κύπελο μέσα από τα χέρια. Γιατί η Μπαρσελόνα σε όλη τη διάρκεια ήταν η καλύτερη. Yeah. Και διαφορέ είχε και μεγάλη διαφορά σε κάποια φάση. Νομίζω είχε πάει για κάπου 14-15 πόντου. Δηλαδή, ήταν καλύτερη. Αλλά έτσι, όπω πήγε το Μάσο, το τέλο η Ρεάλ πήγε να το κλέψει. Γίνεται αυτή η φάση. Δεν δίνεται φάουλ. Ωραία. Ε, και δεν, ε, δεν καταφέρνει τελικά η να, 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 να... κερδίσει. Τώρα, βέβαια, κλείνοντα να πούμε τώρα mm -hmm. που ανέβηκε η Βρολίκα και έχουμε συζητήσει το θέμα των playoff, mm -hmm. είδε πω πάνε να τα αλλάξουν τα playoff στην Αμερική, στο NBA. Άγια, πες όχι δεν το είδα. Ε, διάβασε ένα ρεπορτάζ mm -hmm. το οποίο λέει ότι θέλουν να αλλάξουν τα play-offs στην Αμερική mm -hmm. προ τον τρόπο διαδικασία mm -hmm. γιατί θεωρούν ότι πλέον έτσι δεν, δεν, πάει σωστά η δουλειά γιατί ξέρει πολύ λένε ότι οι καλέ ομάδε είναι στη Δύση και στην Ανατολή και θα το παίρνω καλύτερο και σχετικά. Μια πρόταση που είχε πέσει στο τραπέζι είναι να περνάνε στα play-off 16 καλύτερε ανεξάρτητα από περιφέρεια, Δύση Ανατολή. Α, κάτι, δηλαδή με βάση το ρεκόρ του. Ναι, ναι, με βάση το ρεκόρ τη. Κάτι yeah. που οι ομάδε το απέρριψαν. Έτσι και οι, είπαν οι ομάδε ότι δεν γίνεται αυτό. Στην που είμαστε χωρισμένοι. Και αυτό σε ένα βαθμό είναι και λογικό, θα πω εγώ. Έτσι, γιατί δεν μπορεί να ενταξεί στην Ανατολή, στη Δύση. Και, και η Δύση, α πούμε, η χάλια, οι χάλια ομάδε είναι πιο χάλια από τη Ανατολή. δηλαδή, εντάξει, και, και ας πούμε, με τον Χάλια θα παίξει ο πρώτο τέσσερι φορέ. Με την Ανατολή θα παίξει δύο. Και τελικά αυτό που φαίνεται ότι προκρίνεται και το έχουν σκέψει να το κάνουν είναι να αλλάξει ο τρόπο των αγώνων. Δηλαδή, να περνάνε 8 και 8. Και μετά να παίζει ο ένα με το 16, ο δύο με το 15. Ναι, το ναι, ναι. Δηλαδή να μην πάει. Δηλαδή θα πλέον να μην είναι Ανατολή Δύση όπω mm -hmm. είναι τώρα. 1-8-1-8. Μετά να γίνεται μία ένωση όλοι μαζί και να παίζει ο 1 με το 16. Ο 2 mm -hmm. με το 15. Και ούτω καθεξή. Και να γίνει αυτό. Και αυτό λέει είναι που συγκεντρώνει τι περισσότερε ε, πιθανότητε να αλλάξει. Να γίνει στο NBA. Και, και θεωρούν ότι έτσι ρε παιδί μου ότι ε, θα είναι πιο δίκαιο ο πρωταθλητή. Γιατί ας πούμε, μπορεί ας με το καλύτερο ρεκόρ λέμε τώρα να το έχει το κλίμα στην Ανατολή. Έτσι. Και η 8η ομάδα στην Ανατολή να έχει ρεκόρ, ξέρω εγώ, 30-52, λέω τώρα ένα νούμερο. Έτσι. Και να πάει στου τελικού χωρί τέτοιο. Ενώ τώρα σου λέει θα παίξει, α πούμε, με τον 16ο που μπορεί να είναι πάλι μια ομάδα από την Ανατολή, αλλά μπορεί να είναι και μια ομάδα τη Δύση όμω. Mm Και έτσι πάει η ιστορία. Και είναι, δηλαδή, είναι ο τρόπο το πώ αλλάζουν κάποια πράγματα στο NBA. Είπαμε προχθέ πω άλλαξε το All Star Game. Θέλουν να βελτιώσουν το προϊόν του και τον ανταγωνισμό. Αυτό που συζητάμε, α πούμε, ότι πλέον κάπου το Final Four, φοράσουμε... κάπου, κάπου είδα, ότι τα έσοδα του All Star Game, του All Star Weekend του NBA ήταν 120 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει. Δεν είναι. <laughs> Καλό, δεν, ε! Δεν είναι. <laughs> και τι τζίρο έγινε γενικά, φαντάζομαι. <laughs> ναι. Δεν νομίζω ότι δεν αποτελεί έκπληξη να ακούω τέτοιο νούμερο. Ναι. Στην Ελλάδα, το, στην Πέτρα. Στην Ελλάδα τι είναι, Τι, τι έσοδα να έχει έργα. <laughs> τι έσοδα να <laughs> έχει, ρε φίλε. <laughs> το θέμα να μην μπει και μέσα ε, αυτό. Εντάξει τώρα, συζητάμε για μια φορά και τα λέμε εδώ με τον κόσμο. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμο πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα στο εξωτερικό. Γιατί πρέπει και ο κόσμο με τη λογική του πελάτη να διεκδικεί πράγματα. Έτσι. Με τη λογική του πελάτη να διεκδικεί απλά πράγματα. Στον Α1. Μπορεί να το κάνει. Ο φιλάθρο, ο παδό, ο έτσι. Και βέβαια αυτό να το μεταφέρει στι ομάδε για να μπορέσουν να αλλάξουν mm -hmm. κάποια πράγματα. Δυστυχώ πρέπει να αλλάξει το ελληνικό μπάσκετ. Πρέπει να, να, να γίνουν τομέ, να γίνουν αλλαγέ στο ελληνικό μπάσκετ για να προχωρήσει. Μένει πίσω. Εντάξει, καλά είναι τί, τα χρόνια που είχαμε λεφτά όλοι, οι ομάδε είχαν λεφτά. Έτσι δεν πλήρωνε κανεί. Χρέη, χρέη, χρέη. Δεν γίνεται όμω έτσι τώρα, παιδιά. Δεν γίνεται. Είδατε, οι Ιταλοί πέρασαν μια δεκαετία χάλια. Ιταλή. Μια δεκαετία Ήταν η Σένα, του είχε σφαλιάρα όλου. Βούλιαξε σένα. Έτσι. Γνωστό γιατί βούλιαξε. Έτσι και μετά ψαχτήκανε τα άλλα. Γιατί δεν είναι την ιστορία. Ρίξανε, υποβιβάσαν ομάδε για χρέη. Ιστορικέ. Mm -hmm. Γιατί γνωστούσαν. Σε παίκτε, Έτσι και φτάσανε αυτή τη στιγμή έχουν ένα αρκετά ανταγωνιστικό ποτάθλημα. Με γεμάτα γήπεδα. Έτσι γιατί όπω βλέπει τα που βλέπει ότι είναι γεμάτα γήπεδα. Δεν μιλάω για την Ισπανία. Εδώ οι Γερμανοί έκαναν ποτάθλημα οι Γερμανοί, Γερμανοί. Γερμανοί κάναν πρωτάθλημα. γεμάτα γήπαρα, σκορ, πριν 10 χρόνια του κορυδεύαμε στην Ελλάδα. Του κορυδεύαμε. Οι Γερμανοί αυτή τη στιγμή έχουν πρωταθληματάρα. Πολύ ωραία. Οι πεδάρε. Έτσι. Κόσμο, ωραία ατμόσφαιρα. Όχι όμω την ατμόσφαιρα που λέμε εμεί ωραία. Ναι, ωραία. διότι τη δικιά του τα δεδομένα. Τη δική ναι. του η οποία είναι έδρα όμω. Δεν είναι ότι είναι η εκκλησία. Και σκέψτε ότι τι κάναν οι άνθρωποι. Πιέσαν και βγάλαν την μπάγκερ μονάχου να κάνει ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Μήπω και ακολουθήσουν και άλλε ποδοσφαιρικέ. Mm -hmm. Και γιατί η μπάγκερ έχει ένα συγκεκριμένο χρόνο, Φίλε, 9 παρα 10 πήγαμε. Φίλε, θα, 11 παρα 10 θα φύγουμε. Θα σα δώσουμε άλλη μια Άλλα 50 λεπτά. Κατάλαβε, δηλαδή η λογική και πώ φτιάξαν και γήπεδα yeah. που στην Ελλάδα δυστυχώ πλέον αυτό δεν μπορούμε να το έχουμε. Ένα λάθο, ένα κακό τη κρίση και λάθο νοοτροπία είναι ότι το κράτο πρέπει να κάνει τα γήπεδα σε όλου. Μην γίνεται έτσι, ρε παιδιά. Πρέπει δηλαδή και, και εσύ να το παλέψει να κάνει κάποια πράγματα. Yeah. Και μάθαμε τώρα έτσι και δυστυχώ. Δεν θα, δεν θα, δούμε ποτέ ξανά γήπεδο <laughs> στην Ελλάδα. Δεν βλέπω δηλαδή να Λά. βλέπουμε γήπεδο στην Ελλάδα. Καινούριο. Έτσι. Είναι κάποια πράγματα που ζητάμε, τα βλέπουμε κι εμεί από μια άλλη ματιά, μια άλλη σκοπιά. Και τα, τα λέμε στον κόσμο για να. Μήπω αλλάξουμε και κάτι σε αυτό το πρωτάθλημα. Μήπω και γίνει κάτι διαφορετικό. Να. Και στι ομάδε μα. Έτσι. Και στι ομάδε μα. Και αυτό τα λέμε κιόλα. Δηλαδή, δηλαδή δεν μπορείτε το branding του Άρη να έχει έσοδα, ξέρω εγώ, 10.000 το χρόνο. Έστω στην αγορά την ελληνική. Έστω στην αγορά την ελληνική. Και να έχει το brand name της Βόνης, ξέρω εγώ, ή της Λούντισμπουργκ, ή της τώρα μισό εκατομμύριο χορηγούς. Δεν γίνεται ακόμα και στην αγορά την ελληνική, ναι, με τα προβλήματά της, ναι, συμφωνώ. Έχει προβλήματα και αγορά η αγορά ελληνική, αλλά είσαι άρης. Βρίσκεις τρόπους, όπως βρήκε ο Πάουκ, που το... το, έχω ζητήσει και με ανθρώπου του Πάουκ, τα προηγούμενα χρόνια. Και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό αυτό με του πολλού χορηγού που κάνουν. Δεν μπορεί πια οι εποχέ του ενό χορηγού που έδινε 300 εκατομμύρια. Πέρασε, πάει, πέθανε. Πέθαναν αυτά. Τι κάνει, αυτό που κάνει, πάγου πει. Βρίσκει 40 χορηγού. 30, 25 πόσου έχει. Και του έχει με κλίμακε. Όποιο δεν είναι τα περισσότερα, φυσικά. Αλλά έχει μαζέψει 30 εποχή. Αλλά να βρει έναν Έτσι. που να είναι λίγο πιο μεγάλο. Φυσικά. Μια εταιρεία που αυτά να μπούμε, Τα... Να... Γιατί, αυτά τα λέει και ναι. ο Λάσκαρη. Δεν πουλάω κάτω 300. Και τι έγινε, απόλυτα όλα. Όλα απόλυτα. Δεν πουλήσε τίποτα. Δεν εκμεταλλεύτηκε δηλαδή το όνομα. Καθόλου τίποτα. Τι είναι καλύτερο δηλαδή, παιδιά. Ναι. Μα έχει 10 που να σου δίνουν ένα ποσό συγκεκριμένο, ή να ψάχνει να βρει τον ένα που δεν θα θέλει ποτέ. Τελικά 0. Και να έχει 0. <laughs> είναι το θέμα. Έτσι. Λοιπόν. λοιπόν αυτά από εμά σήμερα. Κουτσουρεμένα, ναι. Αύριο θα, αύριο θα το πάμε λίγο πιο κανονικά, με, με δύο ώρα και πιο γεμάτα. Σήμερα είχαμε ψηλοκανονίσει και μια κουβέντα για την ΆΕΚ, Θα την πάμε αύριο, γιατί σήμερα δεν το, δεν το προλαβαίναμε. Ναι, yeah, θα τα κάνουμε ε... πολλά αύριο, γιατί σήμερα με, την, με το πρόβλημα του τεχνικού που είχαμε χαστεί yeah. μια ώρα. Και από την έτσι. άλλη εβδομάδα που θα έχουμε έτσι πάλι αρκετό, αρκετό χρόνο θα έχουμε να πούμε αρκετά έχουμε και για Καρσία και για Εθνική και, για και, για εθνική, έτσι. και με ανθρώπου που είναι στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι παράπονο δεν έχουμε. Έχουμε πολλού Έλληνε στο εξωτερικό. Που... Θα άκρη, ναι. Ναι, που... είναι μακριά και έτσι δεν ακούγονται το τελευταίο καιρό. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πούμε λίγο για του ανθρώπου που μα στηρίζουν εδώ την εκπομπή. Ε, το πατζίδικο πάντερμο, βέβαια γνωστό, έτσι τα πάντα εκεί. Πατσά, σούπε, μαγειρευτά. Συνταγή τη γιαγιά από την πόλη, έτσι 24 ώρε ανοιχτά. Delivery από τι 12 μέχρι τι 10 το βράδυ, στο 2310 3 10 72 0 Στου κορονιά 75, έτσι. Όπω ξέρει από νύχτα, ξέρει ότι θα περάσει από εκεί να φάει κάτι για να στρώσει. Ε, λοιπόν, δόξες μπαχαρικά και βότανα. Έτσι, 40 χρόνια η εταιρεία συγκεκριμένη φροντίζει τα πάντα όσον αφορά τα συγκεκριμένα εκλεκτά ε, προϊόντα. Έτσι, οτιδήποτε θέλετε, γιατί είναι πλέον και η νέα λογική που περνάει να ασχολούμαστε πολύ με αυτά τα βότανα και τα μπαχαρικά, γιατί βοηθάνε τον οργανισμό και τη ζωή μα την κάνουν καλύτερη από πολλέ απόψει. Έτσι, διαθέτει πιπεριά, γουρκουμά, κανέλα ε, και λάνι, σκάρι, ε, ρίγανε, και μαλαίο, μπλε. Ε, κόκκινο, μπλε και καπνιστό. Έτσι τα πάντα όλα από λαχανικά, αρωματικά φυτά. Οτιδήποτε θέλετε το βρίσκεται εκεί. Ολυμπού Διαμαντή 21, τηλέφωνο 2310-550-646 και στο ε, δόξας Επίσης, ο ε, το γκλιμ παντελίδης, τα πάντα όσον αφορά το αυτοκίνητο, έτσι μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, αξεσουάρ, τα πάντα τα βρίσκεται εκεί και πλήσιμο. Βέβαια και γυάλισμα και βιολογικός καθαρισμός με κορυφαία βρετανικά προϊόντα. Έτσι, γιατί κάθε αυτοκίνητο θέλει και τον βιολογικό του α, καθαρισμό. Γρηγορού Λαμπράκη 100 στην τουμπά και πατέρα μου για την διευκόλυνσή σα. Τηλέφωνο 2310 938 875. Έτσι, λοιπόν. λοιπόν, αυτά. Ξανά ραντεβού αύριο στι 8. Εδώ τώρα μπαλαντέρα. Ακολουθεί η Θανάση Κιλώνη Νίκο μέχρι και τι 12 με τσάμπι, Σε ρίδα δηλαδή, δηλαδή, το πάνω. Αυτή δεν βλέπω σήμερα. να έχουν διακοπεί. Οπότε εντάξει. Έτσι, μπράβο. λοιπόν, Άτομαστε... αυτά από εμά. Τα λέμε αύριο στι 8. Θεού θέλοντος και δεν δε επιτρέπωσες. <laughs>